και νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έχω τα εξής ερωτήματα. Το απευθύνω στον κύριο Ταγματάρχη. Ο κύριος Ταγματάρχης έχει δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα, δόξα τω Θεώ, άρα έχουμε μία έτσι συναντήληψη ορισμένων πραγμάτων. Ο κύριος Πρόεδρος προέρχεται από τον καλλιτεχνικό χώρο, ενδεχομένως προσθέτει άλλου τύπου ευαισθησίες από αυτές τις οποίες θα αναφερθώ τώρα. 179 εκατομμύρια έσοδα από το ανταποδοτικό τέλος. Σωστά. 3 εκατομμύρια από διαφημίσεις. Μισθή και ημερομίσθια, συνεργοδοτικές εισφορές, 32 εκατομμύρια από ερήπου. 2015. Διαβάζω 1/1/15 από λογιστικά, 31/10/15. Άρα είναι παραπάνω. Τα μικρόφωνά σας, γιατί δεν θα καταλαβαίνουν κανείς. Είναι παραπάνω. 55 εκατομμύρια. Είναι 55 εκατομμύρια. Ωραία. Ενισχύει το επιχείρημά μου. Ευχαριστώ πολύ για τη συμβολή σας. Λοιπόν, και για την ακρίβεια, εγώ κοιτάω το κείμενο, την οικονομική κατάσταση της Grant Thornton, έτσι, για τη χρήση που έληξε 31/10/15 και βλέπω αυτούς τους αριθμούς, αλλά προφανώς εσείς έχετε πολύ καλύτερη εικόνα. Άρα διορθώνετε, το κόστος μισθοδοσίας είναι στα 55 εκατομμύρια μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές. Σωστά. Κύριε Ταγματάρχη, ερώτηση συγκεκριμένη. Ένας ιδιωτικός σταθμός, τι θα έκανε με αυτή την επίδοση? Τι θα έκανε με αυτή την επίδοση? Πολύ συγκεκριμένη. Αν είχατε 3 εκατομμύρια έσοδα, γιατί αυτό είναι που φέρνετε οικειοθελώς, 3 εκατομμύρια φέρνετε διαφημιστικά έσοδα από αυτό το προϊόν και έχετε 55 εκατομμύρια μισθοδοσία. Το υπόλοιπο όλο δεν ρωτήσαμε τον ελληνικό λαό αν θέλει να τα δίνει. Πάμε και του τα παίρνουμε. Εκ του νόμου είναι, υποχρέωσή του. Δεν ήρθε να πει σας τα δίνω γιατί μου αρέσετε. 3 εκατομμύρια είναι το διαφημιστικό έσοδο. Άντε ότι το κάνατε και 7, γιατί είδα σε ένα πρόσφατο στοιχείο ότι το κάνατε 7. Με 55 εκατομμύρια δαπάνη μισθοδοσίας. Τι να συζητήσουμε τώρα για το πολιτιστικό προϊόν? Για την ανάγκη ύπαρξης δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Επιτρέψτε. Γιατί και το πολιτιστικό προϊόν, εγώ που θα δεχθώ ότι υπάρχουν πολιτιστικά αγαθά τα οποία δεν μπορούν να μπουν στη λογική της κερδοφορίας. 2 λεπτά όμως, 1-1. Από το δεν μπορούν να μπουν στη λογική της κερδοφορίας μέχρι το δεν τα βλέπει κανένας και μέχρι το για να παραχθούν δεν έχουν καμία αντιστοίχηση με το κόστος της παραγωγής τους, είναι λοιπόν διαφορετικά πράγματα. Σας το λέει ότι δεν τα βλέπει κανένας. Το πιο ακριβό Κνή, πράγμα στον Τσακνή, κόσμο. Σας παρακαλώ, μην κάνετε διάλογο. Να συμφωνήσουμε ότι το πιο ακριβό πολιτιστικό προϊόν στον κόσμο είναι η όπερα. Είναι το πιο ακριβό που υπάρχει. Η παραγωγή όπερας είναι το πιο ακριβό πράγμα. Πανάκριβο. Αν πάει να το βγάλουμε από το εισιτήριο, δεν θα βγει ποτέ. Συμφωνώ. Πρέπει να την επιχορηγήσουμε. Την όπερα, που είναι μια αυταξία, που είναι ένα σπουδαίο πράγμα, που είναι αναγνωρισμένο καλλιτεχνικά, που. Ναι. Αλλά και πάλι, άμα γυρίσετε να πείτε σε μια όπερα ότι θα κόβεις 5 εισιτήρια και όλο το υπόλοιπο θα είναι επιδοτούμενο, ακόμα και εκεί θα σου πούνε κάτι δεν πάει καλά. Άρα λοιπόν εγώ ρωτώ, τι είναι αυτό? Θα απαντήσω. Τι είναι αυτό? Ναι. Διότι το επιχείρημα της πολιτιστικής αξίας, δηλαδή τι, λίγο πολύ αυτό υπονοήσατε, ότι εμείς κάνουμε, ρε παιδί μου, σπουδαία πράγματα και επειδή κάνουμε σπουδαία πράγματα για τον πολιτισμό δεν τα παρακολουθεί ο λαός και επομένως πρέπει να τα πληρώνει ο λαός υποχρεωτικά. Αυτό υπονοήσατε. Αν δεν κάνετε σπουδαία πράγματα, ακόμα χειρότερα. Διότι αυτό σημαίνει ότι ούτε πολιτιστικό αγαθό έχουμε, οπότε είναι ένα ερώτημα τι πληρώνουμε. Θα απαντήσω. Εγώ σας δίνω το επιχείρημα ότι κάτι το σημαντικό υποτίθεται ότι κάνετε. Δεν συμφωνώ, εγώ το λέω, αλλά αυτό είναι ζήτημα γούστου. Είναι ζήτημα γνώμης, μην τσακωθούμε γι' αυτό. Εγώ να δεχτώ το δικό σας επιχείρημα. Ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτό το αποτέλεσμα. Ακόμα χειρότερα λέω. Εγώ σας δίνω και πόντους. Διότι αν αφαιρέσω και αυτούς τους πόντους. Κύριε Ταγματάρχη, μην απαντάτε, σας παρακαλώ. Διότι αν αφαιρέσω και αυτούς τους πόντους, κύριε Ταγματάρχη, αν αφαιρέσω και αυτούς τους πόντους, τότε. Όχι. Δυο λεπτά. Να απαντήσετε μετά τι χρειάζεστε. Να σας πω γιατί χρειάζεστε. Χρειάζεστε να εξηγήσετε αυτή την εξαιρετικά χαμηλή επίδοση. Γιατί λέω εξαιρετικά χαμηλή?
Γιατί όταν έχετε 7 εκατομμύρια έσοδα και 55 εκατομμύρια μισθοδοσία, έσοδα πραγματικά από τη διαφήμιση, τότε στην πραγματικότητα ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Η διαφημιστική αγορά ξέρετε πώς κατανέμει. Κατανέμει ανάλογα με την τηλεθέαση. Εάν έχετε τηλεθέαση, θα πάρετε διαφημιστικό προϊόν. Εάν δεν έχετε τηλεθέαση, δεν θα πάρετε διαφημιστικό προϊόν. Αυτό είναι το κριτήριό της. Θα μπορούσατε όμως, δύο λεπτά, γιατί και αυτό θα είχε ενδιαφέρον να δούμε, εάν πράγματι υπάρχουν προϊόντα ιδιαίτερας πολιτιστικής αξίας, να μην έχετε διαφήμιση, αλλά να έχετε χορηγίες. Γιατί εκεί θα μπορούσε να δεχτεί μια επιχείρηση ότι έρχομαι ένα σπουδαίο πρόγραμμα να το πληρώσω γιατί είναι σπουδαίο. Όχι γιατί το βλέπουν πολλοί, αλλά γιατί είναι σπουδαίο. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και εδώ, εγώ να πω ξεκάθαρα, δεν έχω κανένα παράπονο από την ΕΡΤ. Δεν έχω εμφανιστεί ποτέ. Ποτέ. Όχι όμως γιατί δεν με καλέσατε. Αλλά γιατί δεν έρχομαι. Δεν έρχομαι γιατί έχω πολιτική άποψη συγκεκριμένη. Εντάξει. Άρα λοιπόν, όχι τι φταίει η ΕΡΤ λοιπόν, δεν φταίει σε τίποτα η ΕΡΤ. Εγώ λοιπόν έχω κάνει μια συγκεκριμένη επιλογή. Προσωπική επιλογή, δεν είναι του κομματός μου, διότι εγώ έχω και μια. Την συγκεκριμένη μου επιλογή, γιατί είναι αυτή. Γιατί θεωρώ ότι η ΕΡΤ είναι ένα κομματικό κανάλι, είναι στρατευμένο στο ΣΥΡΙΖΑ, υπηρετεί τις συγκεκριμένες σκοπιμότητες του ΣΥΡΙΖΑ και δεν κάνει τίποτα άλλο. Άρα εγώ δεν έχω καμία δουλειά εκεί. Και υπάρχει και ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο εγώ υποστηρίζω διακαώς, ότι για να έχεις πολιτιστική πολιτική, και πάμε στον πολιτισμό, πρέπει να έχεις μια συγκροτημένη πολιτιστική άποψη και θεμητή είναι η επιχορήγηση του πολιτισμού όταν έχουμε μια ευρεία συμφωνία ως προς την αξία του επιχορηγούμενου πολιτιστικού αγαθού. Με δύο λόγια τι λέω. Τα πολύ εξτραβαγκάν, πειραματικά, ψαγμένα, αριστερό τέτοια, διάφορα τέτοια πράγματα, επειδή δεν αποτελούν προϊόν ευρείας κοινωνικής πολιτιστικής συμφωνίας, δεν μπορεί να επιχορηγούνται. Όπως και αν βρισκόταν ένας πάρα πολύ περίεργος δεξιός τύπος, ο οποίος ήταν και αυτός, και αυτός δεν θα έπρεπε να επιχορηγείται. Τι μπορούμε να επιχορηγούμε, πράγματα στα οποία έχουμε πλατιά κοινωνική συμφωνία, ότι έχουν πολιτιστική αξία και τα στηρίζουμε. Τι είναι αυτό? Η Εκκλησία είναι μια χαρά. Κύριε Βορύδη. Η δημοτική μας παράδοση είναι μια χαρά. Συμφωνούμε. Η όπερα είναι μια χαρά. Συμφωνούμε. Η κλασική μουσική είναι μια χαρά. Συμφωνούμε. Εγώ να δεχθώ και πολιτιστικές δράσεις που ενισχύουν παραγωγές. Τον κινηματογράφο και λίγο πιο, αν θέλετε, έτσι προχωρημένα. Αλλά το να μου πείτε όμως ότι θα καθόμαστε να ξοδεύουμε καμιά 200 εκατομμύρια γιατί τα ξοδεύουμε, τα παίρνουμε από τον ελληνικό λαό αυτά και τα δίνουμε. Και μην λέμε τώρα 3 ευρώ το νοικοκυριό. Άστο λοιπόν, βάλε 3 ευρώ και πήγε να τα πάρεις από τα νοικοκυριά και ο θελός. Πες παιδιά, να βλέπετε, τώρα κάνει 3 ευρώ. Πάρτε, δώστε το. Δώστε το. Γιατί το 3 ευρώ να τους ρωτήσουμε αν θέλουν να το δίνουν. Άμα τους ρωτάγαμε αν θέλουν να το δίνουν, δεν ξέρω αν θα το δίνανε. Και έχω και ένα περαιτέρω ερώτημα. Βγάζετε και κάτι κέρδη με αυτό το ανταποδοτικό τέλος. Έτσι δεν είναι? Έχετε θετικό προϊόν το οποίο επιστρέφεται από ό,τι είδα στον προϋπολογισμό. Σωστά. Είδα 46 εκατομμύρια. Ε? Αυτό γιατί δεν το κόβετε από το ανταποδοτικό τέλος? Ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Αυτό δεν είναι ερώτηση. Διορθώνω. Διορθώνω. Δεν είναι ερώτηση σε εσάς. Τα λέω στην Ήφη να τα ακούει η πεθερά που αποχώρησε. Η πεθερά είναι η κυβέρνηση. Γιατί τουλάχιστον δεν μειώνει το ανταποδοτικό τέλος, ώστε να μην έχουμε κερδοφορία. Κύριε Βορύδη, συμπληρώσετε τα 10 λεπτά και εντάξει. Λοιπόν, τελείωσε. Περιμένετε, όχι. Όχι. Υπομονή, υπομονή. Λοιπόν, ο κύριος Συνοδεινός.